Καλησπέρα. Είμαστε έξω από το Λευκό Οίκο. Δεν έχουμε μπει ακόμα μέσα. Περνάμε από τον έλεγχο ασφαλείας. Εδώ βρέχει και έχει πάρα πολύ κρύο. Δεν είναι και καταλληλότερος καιρός για να καθόμαστε έξω. Αλλά όντως είναι μια κρίσιμη συνάντηση, οπότε μπορούμε να κάνουμε αυτή τη θυσία. Δήμητρα, ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή, καθώς βέβαια επίκειται η συνάντηση που θα έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο Τραμπ? Κοίταξε, εδώ πέρα στην Αμερική, το κλίμα, μάλλον η επικαιρότητα, μονοπολείται από δύο ειδήσεις. Την κρίση με το Ιράν και τις διαδικασίες για την παραπομπή του Αμερικανού Προέδρου και τις καταστάσεις που γίνονται στη Γερουσία. Αυτό είναι το κλίμα στο οποίο θα ξεκινήσει η συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τώρα, από τη δικιά μας πλευρά, ο κύριος Μητσοτάκης θα θέσει βέβαια το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας και θα θελήσει να υπάρχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, το οποίο δεν ξέρουμε αν θα συμβεί εξαιτίας και των προσωπικών σχέσεων που έχει αναπτύξει ο κύριος Τραμπ με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ταγί Ρετζέπ Ερντογάν. Τώρα, άρα λοιπόν ουσιαστικά επιχειρούμε, Δήμητρα Κουστάλη, εμβάθυνση της αμυντικής συμμαχίας και των συμφωνιών που έχει η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα τεθούν και αυτά στο τραπέζι. Έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι ενδιαφέρει προσωπικά και πάρα πολύ προμήθεια, ή μάλλον η έναρξη της συζήτησης για την προμήθεια αεροσκαφών F-35. Αυτό το επανέλαβε και στις ερωτήσεις που του κάνανε, που το έκανε το κοινό στο Atlantic Council, στο οποίο μίλησε το πρωί. Δήμητρα Κουστάλη, πες μου σε παρακαλώ. Και για το θέμα της Μέσης Ανατολής. Αυτή τη στιγμή, μισό λεπτάκι. Δήμητρα, επειδή καταλαβαίνω ότι οι συνθήκες του ρεπορτάζ και βεβαίως τις ανταπόκρισεις είναι δύσκολες. Γιατί μετακινούμαστε να πούμε στο Λευκό Οίκο τώρα. Η ελληνική πλευρά ουσιαστικά περιμένει κάποια απτά πρακτικά, να το πω έτσι, αποτελέσματα από τη συνάντηση αυτή με τον πρόεδρο Τραμπ σε ό,τι αφορά την τουρκική προκλητικότητα αλλά και δεσμεύσεις προς αυτήν. Περιμένει ότι περισσότερο μπορεί να πάρει. Δεν ξέρω τι μπορεί να πάρει. Τώρα τα αποτελέσματα είναι παρακινδυνευμένο, να το πούμε, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο τι θα θελήσει να πει ο πρόεδρος Τραμπ. Μάλιστα. Και τι μήνυμα θα θέλει να στείλει προς την Τουρκία σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή με την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Θα δούμε. Είναι και για μας ενδιαφέρον να δούμε πώς θα καταλήξει αυτή η συνάντηση. Να παρακολουθείς βεβαίως αυτή την πολύ κρίσιμη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο.